Θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Πελέ. Έπειτα από άνηση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ο Βραζιλιάνος βασιλιάς του ποδοσφαίρου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών στο νοσοκομείο του Σάο Πάολο. Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κόρη του Πελέ, Κέλινα Σιμέντο, έκανε γνωστό ότι ο πατέρας της δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Για μένα η Βραζιλία θρηνεί την ιστορία της. Θρηνεί έναν θρύλο. Είναι πολύ λυπηρό. Χάσαμε το παγκόσμιο κύπελλο και τώρα χάσαμε τον βασιλιά του ποδοσφαίρου. Αλλά η ζωή προχωράει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι στα χέρια του Θεού. Το ποδόσφαιρο θα πρέπει να προχωρήσει. Δεν γίνεται να σταματήσει. Θα θυμόμαστε τον Πελέ για πάντα. Δεν πέθανε. Για εμάς, για όλους μας. Ο Πελέ είναι ακόμη ζωντανός. Είναι αθάνατος. Ο Πελέ ήταν μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Το άστρο του έλαμπε πάντα εντός και εκτός γηπέδου, καθώς ήταν ο άνθρωπος που κατάφερε να ενώσει ένα ολόκληρο έθνος. Τόσο με τη φανέλα της Ελεσάο όσο και με τη Σάντος, έγραψε ιστορία κερδίζοντας 3 παγκόσμια κύπελλα, 6 πρωταθλήματα Βραζιλίας και 2 Κόπα Λιμπερταδόρες.